Λίλα. Αθανασιάδης παίζει γρήγορα, έξυπνα και εύστοχα για τον Κρίσμαν με αντίπαλο τον Μπακάκη. Κάτω και οι δύο στην περιοχή ο Κουμπαράκης. Επιθετικό φάουλ λοιπόν. Μπακάκη, τον οποίο γνωρίσαμε περισσότερο και αρχικά στην δεξιά πλευρά, εκεί όπου μαζί με τον παρόντα επίσης του 11 Γκάλο, τους είχαμε δει στον Πανετολικό. Αλλά παίζει και από τα αριστερά και τώρα ανεβαίνει για να δώσει βοήθεια στο Μάνταλο. Μάνταλο κρατάει την μπάλα. Η κάθε την εκάτω σημαία παίζουν κανονικά. Φωνάζουν τώρα τις ΑΕΚ οι παίχτες και είναι το πέναλτι για την Ένωση. Εδώ ξανά η προηγούμενη προσπάθεια. Ο Πόνσε, η μονομαχία με τον Αποστολόπουλο από την κάθετη του Μάνταλου. Το πέναλτι για την ΑΕΚ. Μάνταλος με δύο γκολ στο πρωτάθλημα. Με συμπληρωμένα 100 παιχνίδια με την φανέλα της ΑΕΚ απέναντι στον Βελίδη. Πέμπτο λεπτό στις Οσημάδες, μπροστά η ΑΕΚ στο σκορ. Δεν είναι καλό κοντρόλ του Γιάκου και αυτό δίνει την ευκαιρία στο Μάνταλο να φύγει γρήγορα στην κόντρα επίθεση, να παίξει με το Λιβάγια, πλασέ στην απέναντι γωνία του Βελίδη, μπάλα φρίσκει το δοκάρι. Μπακασέτας θα δοκιμάσει από εκεί, καταπληκτικό σουτ, δεύτερο δοκάρι. Κουνιέται ακόμη το οριζόντιο δοκάρι του Βελίδη. Τρομερό αριστερό από τον Μπακασέτα. Άλλη μια πάρα πολύ όμορφη ανάπτυξη από την ΑΕΚ, η οποία χτυπάει από παντού και πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ. 2-0, η ξηραφιά του Γκάλο στην προσπάθειά του ο Μιχαήλ να μην αφήσει την μπάλα, να πάει στον Λιβάγια, τη στέλνει στα δίχτυα. Παλιά από τον Αποστολόπουλο, εύκολα ο Μπάρκας. Πόνσε παραμένει κάτω, Γκάλο παίζει με τον Μάνταλο, αυτός για τον Μπακασέτα offside. Υπόδειξε από τον βοηθό. Οι περιπτώσεις που η ΑΕΚ δεν απείλησε ήταν όταν κάποιος παίκτης έκανε λάθος, offside τώρα η υπόδειξη στον Λιβάγια. Γκάλο. Καλή εκτέλεση, 3-0. Πόνσε. Ένα ακόμη γκολ για τον Αργεντινό. Ένα το δικό του στη σεζόν. 8ο στο πρωτάθλημα. Επί της ουσίας ο Μπάρκας δεν έχει νιώσει απειλή. Τον υδρότα να κυλάει από αγωνία, από ανησυχία ούτε μία φορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τελειώνει και το έξτρα δίλεπτο. Μία ακόμη επικίνδυνη φάση και άλλο γκολ ο Πόνσε. Κάνει ό,τι θέλει η ΑΕΚ στους Οσημάδες. Αυτή τη φορά η σέντρα είναι από τον Λιβάγια. Δεύτερο γκολ του Πόνσε. Χουλτ. Πηγαίνει αυτός στον άξονα. Κάνει το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα στο δοκάρι. Τρίτο δοκάρι της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα τα περισσότερα δικά της γκολ τα έβαζε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε όλη τη δουλειά. Γίνεται πάλι επικίνδυνη, ένα ακόμη σουτ από τον Μάνταλο, η μπάλα περνάει out. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Πάς με τον Νικολιά να βγάζει για τον Αποστολόπουλο. Γυρίζει μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Κρίσμαν, η μπάλα περνάει out. Προσπαθεί ο Άλεφ να μπει στο παιχνίδι, να κερδίσει κατοχή. Πολύ ωραίο Κρίσμαν για τον Νικολιά, η μπάλα δοκάρι και έξω. Αποστολόπουλος, Αθανσιάδης, απέναντι για τον Κρίσμαν. Προσποίηση στο Χουλ, το Κροάτης πάτησε περιοχή, το αριστερό, σε ετοιμότητα. Ο Μπάρκας. Ο Μάνταλος θέλει να γίνει επικίνδυνος. Παίρνει όλη την προσπάθεια. Ο Λιβάγια θέλει να σημαδέψει απέναντι τον Πόνσε για να του χαρίζει ένα τρίτο δικό του προσωπικό γκολ, χωρίς όμως ο Κροάτης να βρει τον Αργεντινό. Κράτησε ο Λίλα, δεν πήγε κανείς να τον μαρκάρει επί της ουσίας. Γυρίζει ο Κρίσμαν, υπάρχει πέναλτι για τον πάς της καθυστερής του παιχνιδιού. Αθανασιάδης εναντίον Μπάρκα, του λέει όχι ο Μπάρκας.